Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come follow. Η αγάπη του για την πόλη της Καβάλας είναι αυτή που τον έχει κρατήσει και τον έχει διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από αυτή την αγάπη έχει καταφέρει και σαν επιχειρηματίας αλλά και σαν πρόεδρος του Δημιουργητηρίου Καβάλας να βοηθήσει και να δείξει τον δρόμο και στους νεότερους επιχειρηματίες και μη. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet and the ancient empty streets to... Άγγελος Τσατσούλης, ζούμε σε μια όμορφη πόλη την Καβάλα, την οποία την αγαπάμε όλοι μας. Σε μια πόλη που από μικρούς, από μωρά, μας έχει ανατρέψει, μας έχει δώσει όλη την ομορφιά της και την αγάπη της. Πόσα λόγια να πούμε για αυτή την πόλη? Τα λόγια είναι λίγα για την πόλη μας. Και δυστυχώς οι Καβαλιώτες δεν έχουμε καταλάβει σε τι πόλη ζούμε. Δεν μπορούμε, επειδή το έχουμε στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να δούμε την απίστευτη ομορφιά της, δεν μπορούμε να δούμε το τι μας προσφέρει αυτή η πόλη. Ίσως αυτό ήταν και με οδήγησε στο να ασχοληθώ κάπως με τα κοινά και ιδιαίτερα στο κομμάτι το επιχειρηματικό. Αυτή την πόλη τη λατρεύω, πραγματικά. Η αγάπη του Άγγελου Τσατσούλη από την ημέρα που ήρθε, που έπαιξε στις γειτονιές της πόλης, που πήγε στο σχολείο, που αγάπησε αυτή την πόλη από μέσα προς τα έξω. Γεννήθηκα στην Καβάλα, γεννήθηκα σε μια γειτονιά προσφυγική, θα έλεγα, στα ποταμούδια. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έπαιξα μπάλα πρώτη φορά, εκεί είχα τους φίλους μου, εκεί έπαιξα τον Πετροπόλεμο. Σε μια περιοχή όπου είναι ψηλά στην πόλη, με αποτέλεσμα να βλέπει σχεδόν όλη την ομορφιά της. Και από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου αυτή η εικόνα μου έχει χαραχθεί. Και επειδή λόγω της φύσης της δουλειάς μου ταξιδεύω πολύ, πιστέψτε με πραγματικά ότι όταν φτάνω στον Άγιο Σύλλα και αντικρίζω την πόλη μας μετά από ένα ταξίδι πολυήμερο, αισθάνομαι πραγματικά ότι φτάνω στον Παράδεισο, ότι φτάνω στην ωραιότερη πόλη του κόσμου. Γεμίζει η ψυχή. Ακριβώς. Τα πρώτα χρόνια στην Καβάλα, οι δυσκολίες και ευκολίες, γιατί είσαι στα μια γενιά που πέρασε λίγο πιο δύσκολα χρόνια. Και την ομορφιά αλλά και τις δυσκολίες που είχε. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος? Θα έλεγα ότι δεν περάσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Έτσι, οι γονείς μας πέρασαν τις περισσότερες δυσκολίες. Εμείς τα πράγματα ήταν λίγο πιο εύκολα για μας. Όπως πιο εύκολα θα είναι και για τα παιδιά μας. Γι' αυτό φρόντισαν βέβαια και αυτοί. Αλλά σε γενικότερες γραμμές ήταν μια εποχή η οποία ήταν η Ελλάδα βρισκόταν σε ανάπτυξη. Η Καβάλα αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς. Ήταν όμορφα χρόνια. Έβλεπες να αλλάζουν γρήγορα προς το καλύτερο πράγματα. Δυστυχώς, τωρινές χρονιές είναι πιο δύσκολες στο κομμάτι και το οικονομικό, αλλά γενικότερα και ο κόσμος υποφέρει και αυτό δεν είναι ωραίο. Φαίνεται δηλαδή στην πόλη αυτή η καταχνιά που μένει από τις δυσκολίες, από τη θλίψη, από τα προβλήματα του κόσμου. Και προσπαθείς με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είσαι επιχειρηματίας ή οτιδήποτε, να ευκολύνεις, δηλαδή να βοηθήσεις κατά κάποιο τρόπο τους συνανθρώπους. Η οικογένεια, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στο να μπορέσεις να αποδεχτείς και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες που θα ερχόταν στη ζωή αργότερα? Χωρίς την οικογένεια νομίζω ότι έχουμε την μισή ζωή μας, έτσι. Η οικογένεια είναι αυτό που σε γεμίζει, είναι αυτό που σε στηρίζει και στα εύκολα και στα δύσκολα. Η οικογένεια και λόγω του ότι είμαστε Έλληνες παίζει σημαντικό ρόλο νομίζω και στην επιτυχία και στην αποτυχία. Το σημαντικό είναι να είναι συνοδοιπόροι σου, να είναι δίπλα σου. Εγώ είχα την τύχη να είναι η οικογένειά μου δίπλα μου, να έχω έναν άνθρωπο, τη γυναίκα μου, η οποία φρόντιζε τα παιδιά. Επομένως, εγώ απασχολήθηκα περισσότερο στο κομμάτι της επαγγελματικής, θα έλεγα, σταδιοδρομίας. Αλλά θεωρώ ότι γενικότερα όλη η οικογένεια πρέπει να είναι δίπλα σου για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Τι ήταν αυτό που... Όχι ότι κάναμε και τίποτα το σπουδαίο, βέβαια, έτσι, προς Θεού. Απλώς αυτό, βοήθησε, να προχωρήσεις τη ζωή. Έδωσε να προχωρήσει. Αυτά τα εφόδια, να τα πούμε εφόδια, σου δώσανε μια καθοδηγία για το πού θα κινηθείς αργότερα. Σαν επιχειρηματίας, σαν κάποιο άλλο επάγγελμα. Τι κράτησες, τι απέρριψες και τι τελικά έκανες για να φτάσεις, για να πεις ότι σήμερα είμαι αυτός ο άνθρωπος ολοκληρωμένος? Νομίζω ότι τα πρώτα θεμέλια τα παίρνεις στην οικογένεια από τους γονείς σου. Και εγώ είχα την τύχη να έχω δύο υπέροχους γονείς, οι οποίοι με καθοδήγησαν, με μόρφωσαν, μου έμαθαν τις αξίες της ζωής, γιατί χωρίς αξίες της ζωής δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Και προσπάθησα κι εγώ σε όλη την διάρκεια της μέχρι τώρα σταδιοδρομίας μου, που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη, στο τέλος της ζωής μας κάνουμε αυτό το ισοζύγιο. Με βοήθησαν όμως πάρα πολύ στο να συγκεντρωθώ, να επικεντρωθώ στα πράγματα τα οποία εγώ ήθελα. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι να αγαπήσεις τη δουλειά σου. Έτσι, αν δεν αγαπήσεις τη δουλειά σου, αν δεν αγαπήσεις αυτό που κάνεις, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις. Και αυτό από πολύ μικρό ο πατέρας μου φρόντισε να μου το ενθυσίσει, φρόντισε να με βοηθήσει στο να καταλάβω τι γίνεται με τη δουλειά, και μετά από αυτό νομίζω ότι μαζί με τον αδερφό μου προχωρήσαμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να αναπτύξουμε και τη δουλειά, προς όφελος βέβαια και δικό μας, αλλά και γενικότερα των εργαζομένων της επιχείρησης. Δεν βλέπουμε πουθενά φως στο τούνελ. Έχω καταντήσει γραφικώς. Θα ξεκινήσω από το 12%, το οποίο το λέμε κατεφημισμό 12% πλέον, είναι 4%. Η ενεργειακή ισότητα που λέμε και η συνείδηση όλα αυτά, η δράμα και η καβάλα παραμένει έξω από το 12% και η υπόλοιπη νομή της Τράκης έχουν το 12%. Ξέρω ότι έχετε ενημερωθεί και από τους βουλευτές, έχουμε κάνει χιλιάδες σκέψεις, χιλιάδες συναντήσεις. Το μόνο που μένει είναι η πολιτική βούληση. Για να έχεις μια προσωπικότητα ολοκληρωμένη και μη, αν πούμε ότι φτάσουμε σε ένα άλφα σημείο, όλα αυτά τα εφόδια, τα αρνητικά και τα θετικά, τα βρήκες μπροστά σου σε στιγμές, κάποιες θετικές, κάποιες αρνητικές, κάποιες στιγμές που πόνεσες, κάποιες στιγμές που αισθάνθηκες ότι έχω επιτύχει σε ένα βαθμό, είμαι ικανοποιημένος. Πώς θα συνδέεις όλα αυτά μεταξύ τους και κρατάς έτσι ώστε η λέξη επιτυχία, που τη βάζουμε συσσαγωγικά, γιατί η επιτυχία έχει πολλές μορφές. Είναι ηθική ικανοποίηση, είναι από τον κόσμο. Πώς το κρατάς αυτό μέσα στη δική σου την ψυχή και το βγάζεις προς τα έξω? Όλα αυτά μαζί. Και επαναλαμβάνω, η επιτυχία δεν είναι κάτι δεδομένο, έτσι. Επιτυχία μπορεί να μην είσαι πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας και σε όλα τα υπόλοιπα να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι χαρούμενος, να είσαι μια χαρά. Να μην έχεις χρήματα και να έχεις επιτύχει άλλα πράγματα. Δεν έχει σχέση η επαγγελματική επιτυχία με την επιτυχημένη ζωή για μένα. Εγώ προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα μαζί, πραγματικά. Και την, σας είπα, τη δουλειά μου την αγάπησα και την αγαπώ πολύ, την οικογένειά μου, το κοινωνικό μου περιβάλλον. Προσπαθώ όσο μπορώ να μαθαίνω από τα λάθη μου. Έχω ένα ελάττωμα, δεν ικανοποιούμε εύκολα με πράγματα. Και θεωρώ ότι αυτό που πέτυχα μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα το σημαντικό. Έχουμε άλλα πράγματα μπροστά μας. Και με αυτόν τον τρόπο πορεύομαι σε όλη μου τη ζωή. Υπάρχει κάποιο plan B, ας πούμε, σε περίπτωση που δεις ότι κάτι δεν έρχεται όπως θα ήθελες να έρθει, έτσι ώστε να έχεις μια εναλλακτική λύση? Φυσικά. Είναι δυνατόν. Οποιοδήποτε, ο κάθε άνθρωπος δεν ξεκινάει με το δεδομένο ότι εκεί θα πορευτεί. Εδώ έχουμε παραδείγματα και επιχειρήσεων και στην προσωπική ζωή όπου τα πράγματα αλλάζουν. Φυσικά οι εποχές αλλάζουν και όλα πρέπει να τα σκέφτεσαι. Και το plan B στον επαγγελματικό τομέα και στον οικογενειακό και στα πάντα. Εάν δεν υπήρχε το plan B, θα έλεγα ότι εντάξει, τα αφήνουμε και όσα έρθουν και όσα πάνε. Δεν είναι έτσι? Υπομονετικός άνθρωπος ή λίγο? Όχι, έτσι, πολύ. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Νευρικός περισσότερο, θα έλεγα. Έτσι, φωνακλάς αρκετές φορές, άδικος αρκετές φορές επίσης, αλλά αυτό όλο για, όχι για πολύ, δεν το κρατάω. Και ίσως οι περισσότεροι συνεργάτες μου και στη δουλειά αλλά και στο πολιτήριο το γνωρίζουν αυτό, οπότε περιμένουν να ξεθυμάνω για να προχωρήσουμε. Συνδυασμός εργασίας και οικογένειας, πώς θα έχεις καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια? Εντάξει. Εκτός από τη σύζυγο που υποστηρίζει. Δεν είναι εύκολο, έτσι, δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα στο κομμάτι το επαγγελματικό και ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιήσεις εξαγωγές, αναγκαστικά λείπεις αρκετό χρόνο από το σπίτι σου, υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά κάποιες χαρές τις χάνεις. Τα παιδιά μου, ας πούμε, μικρά, δεν τα πολύ θυμάμαι, ήταν η εποχή του 90, ας πούμε, που ξεκινούσα μαζί με τον αδερφό μου, οπότε εντάξει, και πολλά ταξίδια, επενδύσεις, τρέξιμο, αγωνίες, επιτυχίες, αποτυχίες. Αυτό είναι το μόνο έτσι που μου έχει μείνει, ότι τα παιδιά μου μικρά δεν τα χάρηκα. Τουλάχιστον τα χαίρομαι μεγάλα. Και αν φτάσεις στα όρια, τα όρια σου, είτε είναι στην οικογένεια, είτε είναι στην εργασία σου, σαφώς ψάχνεις μια διέξοδο.
Τα έχεις ξεπεράσει ποτέ? Έχεις πει τώρα ξεπέρασα πια τον εαυτό μου και αυτό που κάνω είναι κάτι παραπάνω? Όχι. Πιστεύεις ότι θα το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Δεν, αυτό το οποίο κάνω είναι καμιά φορά να φεύγω, ας πούμε. Διέξοδο στο να. Ναι, 2-3 μέρες με φίλους, με παρέα, να βγω, να φύγω, να ηρεμήσω. Αυτό το κάνω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έφτασα στα όρια μου. Δεν έτυχε ούτε στο επαγγελματικό κομμάτι, ούτε στο γενιακό. Σήμερα μιλάμε για το τώρα, για τον Άγγελο Τσατσούλη που έχει κάνει μια καταγραφή της ζωής του. Το μέλλον, το αύριο. Πώς βλέπει τη ζωή του λίγο το μέλλον, στα επόμενα χρόνια? Το γνωρίζει μόνο ο Θεός, κανένας άλλος. Απλώς εμείς φροντίζουμε το κάθε λεπτό, θα έλεγα. Επαγγελματικές προσδοκίες. Επαγγελματικές προσδοκίες, κοιτάξτε, επαγγελματικά ένας επιχειρηματίας. Με τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Ένας επιχειρηματίας ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Θέλει πάντοτε το καλύτερο, έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Σίγουρα και εμείς αναζητούμε και νέες δραστηριότητες, προσπαθούμε λίγο να τις αναπτύξουμε, να αναπτύξουμε τη δουλειά μας, να σταθεροποιηθεί η εταιρεία, η μία εταιρεία στις διεθνείς αγορές. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, έτσι. Φροντίζουμε δηλαδή να έχουμε για το μέλλον, να σταθεροποιήσουμε την εταιρεία και να βγάλουμε καινούργια προϊόντα. Μία ερώτηση που βγαίνει μέσα από αυτό, η επιχείρηση σήμερα και ο τομέας των επιχειρήσεων περνάει κάποιες μεγάλες δυσκολίες. Η επιχείρηση σαφώς είχε και τα πάνω της, σαφώς υπήρχε και τα σκαμπανεβάσματά της. Πώς αντέδρασες σε όλο αυτό? Με ψυχραιμία, με το να ψάξεις να βρεις κάποια άλλη λύση? Πρέπει οι νέοι να είναι αισιόδοξοι ώστε όταν κάνουν έστω και μία επιχείρηση με τα δεδομένα της εποχής να κρατάνε αυτή την αισιοδοξία? Είπα κάτι προηγουμένως. Πρέπει να αγαπάς τη δουλειά σου. Είναι το πιο σημαντικό για μένα. Σίγουρα στην περίοδο ζωής μιας επιχείρησης υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Οικονομική κρίση και προβλήματα ξανά είχαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Να σκεφτούμε ότι οι παλαιότεροι είχαν πολύ συχνότερα προβλήματα, άρα πρέπει και εμείς να τα αντιμετωπίσουμε. Φυσικά. Πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με ψυχραιμία, να αναδιοργανωνόμαστε και εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι, αλλά και σαν επιχειρήσεις. Τραβάμε και κάτι θετικό μέσα από όλο αυτό. Φυσικά, η κρίση, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, δημιουργεί και ευκαιρίες. Έτσι, δημιουργεί ευκαιρίες σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι επιχειρήσεις συνετές, επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ένα νοικοκύρεμα, θα έλεγα. Και επιχειρήσεις οι οποίες παρόλη την κρίση, και το βλέπουμε μάλλον στην αγορά μας, πώς επιβιώνουν. Σίγουρα κάποιοι κλείσαν, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιβιώνει. Η επιβίωση είναι πιο δύσκολη, αλλά επιβιώνει. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι μοναδικό το φαινόμενο. Η πλειοψηφία επιβιώνει. Δύσκολα μένα, αλλά επιβιώνει. Και θεωρώ ότι, όπως είπα προηγουμένως, η κρίση δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Και αυτοί οι οποίοι τώρα στην περίοδο της κρίσης επιβιώσουν. Μετά την κρίση, γιατί θα έρθει και αυτό, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, η οικονομία κάνει κύκλους. Μετά από αυτό θα είναι πιο δυνατή και θα είναι πιο ικανοποιημένη. Έτσι πιστεύω. Εμείς λοιπόν θέλουμε τον Άγγελο Τσατσούλη, σαν και πρόεδρο του επιμελητηρίου, αλλά και σαν επιχειρηματία στην πόλη μας, να τον βλέπουμε πάντα μπροστά, δυνατά. Και φυσικά να στηρίζουμε και να υποστηρίζουμε τους νέους που έχουν ανάγκη από τη δική σας εμπειρία και από τη δική σας βοήθεια. Κοίτα, το επιμελητήριο, εντάξει, είναι μια ασχολία η οποία είναι στον ελεύθερο χρόνο μου. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω. Έτσι, αρκετά χρόνια έχω ασχοληθεί. Είναι γεγονός όμως ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το επιμελητήριο ξοδεύουν πολύ χρόνο από την προσωπική του ζωή, ξοδεύουν χρόνο πολύ από τη δουλειά τους. Και δεν ξέρω αν οι εποχές είναι κατάλληλες για να ξοδεύεις τον χρόνο έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.